11 Ιουλίου 2019, 11 Ιουλίου 2023. Όσο χρόνο και αν περάσουν, δεν νομίζω ότι προσωπικά για μένα μπορεί να ξεχαστεί αυτή η μέρα όταν έχει ζήσει κάποια δυσάρεστα γεγονότα και με την ιδιότητά σου την επαγγελματική αλλά και ως άνθρωπος. Δεν μπορεί να ξεχαστεί η βιβλική καταστροφή, το τσουνάμι το λεγόμενο της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα εδώ στη Νέα Προποντίδα. Πίσω μου, Κρανίου τόπο στην κυριολεξία. Βρισκόμαστε στο λόφο του συγκεκριμένου οικισμού, στο παραλιακό μέτωπο που υπήρχε εδώ χαρακτηριστικά στο σημείο που είμαστε μία ταβέρνα. Βλέπετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το μπουρίνι ξεκίνησε γύρω στις 10 παρά 20 και μέσα σε 10 λεπτά οι ρηπές του ανέμου ήταν τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα. Μιλάμε στην κυριολεξία για τυφώνα, όχι για ανεμοστρόβιλο. Στην πραγματικότητα φύγανε κατευθείαν δέντρα από τα σπίτια, στέγες, και εδώ πέρα που είμαστε στο σημείο, επειδή ακριβώς είναι το παραλιακό μέτωπο, η ζημιά στη συγκεκριμένη ταβέρνα είναι ανυπολόγιστη. Βλέπετε, ήταν αυτοκίνητα παρκαρισμένα, ήταν κόσμος εκείνη την ώρα στην ταβέρνα. Κρύφτηκε στο εσωτερικό προκειμένου να σωθεί, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Το μέλημα όλων ήταν να μην θρηνήσουμε θύματα, γιατί αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη μέρημνα, θα είχαμε περισσότερα θύματα. Και βλέπετε ένα από τα αυτοκίνητα το οποίο καταπλακώθηκε και περιμένουμε το συνεργείο να γίνει εδώ πέρα να το μαζέψουν. Πάμε στο παραλιακό μέτωπο ακριβώς από κάτω από την ταβέρνα, όπου αυτή την ώρα μαζεύουν το τροχοκίνητο αυτοκίνητο. Το βλέπανε οι άνθρωποι από εδώ, από το χωριό, γιατί είμαστε στο παραλιακό μέτωπο της Οζοπόλεως. Να το σηκώνει στην κυριολεξία το ανεμοστρόβιλος, και μέσα ήταν οι δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να επέμβουν, ήταν αδύνατο, και τα πλάνα που βλέπετε είναι πραγματικά σοκαριστικά σε ό,τι αφορά το τροχόσπιτο, έτσι όπως έγινε. Αναποδογύρισε, έγινε φύλλο φτερό στην κυριολεξία και βέβαια δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν δύο τουρίστες. Ανάλογο το σκηνικό, στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή εδώ, μιλάμε για πλάγια Φλογητά. Στα πλάγια είχαμε το άλλο περιστατικό στην ταβέρνα, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και παιδί, και βέβαια στο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ποτίδεα. Όλα αυτά μιλάμε μέσα σε 10 λεπτά, σε ένα τσουνάμι στην κυριολεξία που ξεκίνησε από την Ποτίδεα μέχρι τον Άγιο Παύλο της Χαλκιδικής και σάρωσε τα πάντα. Στη μητέρα, στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, όπου βέβαια διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τι αφορά σε Πεύκο, δεν έχει μείνει τίποτα. Και εδώ στα νεκροταφεία ήταν γεμάτο πεύκα, έχουν σπάσει όλα στη μέση, έχουν καταπλακώσει τους τάφους, με αποτέλεσμα να βλέπετε αυτή την αποτρόπαια και θλιβερή εικόνα. Εικόνες αποκάλυψης έρχονται